Ο Ξένια για την ακρίβεια, σημαντική συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό Οικονομικών σε 45 λεπτά και πιθανά μέτρα που θα έρθουν. Ακριβώς, όπως μας είπε, σχολιάζοντας την κριτική την οποία δέχεται τις τελευταίες μέρες για τα μέτρα, σημείωσε ότι θα πάρθουν μέτρα ή θα είναι οριζόντια για να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες, αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Ήταν έντονο στις δηλώσεις του Νικήτα, να πω. Κάλεσε μάλιστα και τους επικριτές να μην λαϊκίζουν εκμεταλλευόμενοι τις δύσκολες συνθήκες που περνούν οι συμπολίτες μας και τόνισε ότι στις 12 η ώρα θα έχει τη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου εκεί θα αποφασιστούν κάποια μέτρα ώστε ο κόσμος που έχει περισσότερο ανάγκη, ραχοκοκαλιά, η μεσαία τάξη, όπως τόνισε, να πάρει μία ανάσα από όλη την ακρίβεια την οποία βιώνει το τελευταίο διάστημα. Να δούμε τι είπε. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής μας, αυτούς τους 19 μήνες, και προτρέπω όλους αυτούς που εύκολα κάνουν κριτική, έχουμε πάρει μέτρα που αγγίζουν όλες, αν θέλετε, όλες τις τάξεις της κυπριακής κοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε αρκετά μέτρα. Σήμερα, μάλιστα, να σας πω, επιστρέφοντας στην Λευκοσία, στις 12 έχω συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει είναι αυτό. Εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση στοχευμένων μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν και θα βοηθήσουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, περισσότερα προβλήματα, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν ενώπιόν τους και την ίδια στιγμή τη μεσαία τάξη. Και θέλω να υπενθυμίσω και κάτι. Ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία μετά από το 2002, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, την τελευταία φορά, και ξεκινήσαμε τη μεγάλη προσπάθεια για τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας. Και μια βασική συνιστόσα του φορολογικού μετασχηματισμού της χώρας είναι για να ενισχυθεί ακριβώς η μεσαία τάξη του τόπου μας, που διαχρονικά ήταν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας.